Άλλη μια εβδομάδα ήρθε στο τέλο τη, ωστόσο τα πράγματα δεν εκτιλήθηκαν καθόλου θετικά για τον Ουκρανικό στρατό στο πεδίο τη μάχη. Οι Ρώσοι πιέζουν από παντού ενώ συνεχίζονται οι φήμε περί μυστική λήξη του πολέμου λόγω αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το πρόγραμμα υποστήριξη του Κιέβου. Η Αυτίβκα ακόμη δέχεται πολιορκία από του Ρώσου, οι οποίοι λέγεται πω κατέλαβαν τη βιομηχανική ζώνη τη Ουκρανική πόλη, ενώ η πίεση του στρατού τη Μόσχα στο πολύ σημαντικό Κουπιάνσκ είναι ασφικτική για τι δυνάμει. Φαίνεται πω η νέα ανησυχία για τον Ουκρανικό στρατό μετά την Αβδίβκα, το Κουπιάνσκ και την Κελτσέευκα είναι τώρα η Ουκρανική πόλη Σουμή. Νέε ανησυχίε στην Ουκρανία προτείνουν πω το μέτωπο θα μπορούσε να επεκταθεί στο Σούμη, μια και ο Ρωσικό στρατό του τελευταίου έξι μήνε ενίσχυσε τι στρατιωτικέ δυνάμει του γύρω από την περιοχή, σύμφωνα με δηλώσει του Ουκρανού Περιφερειακού Στρατιωτικού Διοικητή τη περιοχή. Το Σούμι είναι μια πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, ωστόσο Σούμι ονομάζεται και η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται αυτή η πόλη. Επιχειρησιακά βρίσκεται νότια του Τσερνίχιβ και βόρεια της πόλης του Χαρκόβου, οπότε μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι πιο ήρεμα εδώ. Η κατάσταση είναι δύσκολη για τους Ουκρανούς, διότι φαίνεται πως δεν έχουν κατάλληλες δυνάμεις για να υπερασπιστούν την περιοχή από τους Ρώσους. Οι περισσότερες Ουκρανικές δυνάμεις εκεί αποτελούνται από συνοριοφυλακές. Δεδομένα ουκρανικών πηγών προειδοποιούν πως στην περιοχή οι Ρώσοι έχουν συγκεντρώσει 30.000 στρατιώτες, ενώ οι Ουκρανοί διαθέτουν δύναμη μόνο 4.000 μαχητών. Ωστόσο υπάρχουν και εκτιμήσεις πως ο ρωσικός στρατός οικειοθελώς δεν θα επιλέξει να επιτεθεί στο Σούμι. Άλλε εικασίε προτείνουν πω οι Ουκρανοί δεν θα στείλουν επιπρόσθετε στρατηγικέ εφεδρείε στην περιοχή, διότι φοβούνται πω αν το κάνουν θα αφήσουν το Κίεβο απροστάτευτο στο σενάριο μια ρωσική επίθεση από τη Λευκορωσία. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικέ ενδείξει πω οι Ρώσοι ετοιμάζονται να επιτεθούν με πλήρη ισχύ στο Σουμί. Ο Σεργέη Ναεύ, διοικητή του Ουκρανικού στρατού, ανέφερε πω ομάδε αναγνώριση και δολιοφθορά των ειδικών δυνάμεων του Ρωσικού στρατού διεισδύουν 9 με 10 φορέ κάθε μήνα τα Ουκρανικά σύνορα στο Στσερνίχιβ και στο Σουμί, συλλέγοντα πληροφορίε για τι τοποθεσίε του Ουκρανικού στρατού. Συμπερασματικά, οι Ρώσοι έχουν τη δύναμη και έχουν τα δεδομένα για να εξαπολύσουν μια φωνική επίθεση κατά του Σούμι, ωστόσο φαίνεται πω περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να την ξεκινήσουν. Εάν δουν ευνοϊκέ συνθήκε για μια τέτοια επιχείρηση, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα του σταματήσει τίποτα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.